Κάποιοι επιμένουν να ρωτούν τι χειροπιαστό έγινε μέσα στην Ελλάδα και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου θα έρθει ανάκαμψη. Πρώτον, ανακεφαλαιοποιήθηκε το τραπεζικό μας σύστημα. Η ελληνική οικονομία σφιχτιά εδώ και 2,5 χρόνια χωρίς τραπεζική ρευστότητα. Ακόμα και βιώσιμες, ανταγωνιστικές, υγιείς επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν. Και αυτό συνέβαλε στο να συνεχιστεί η κρίση αυτή και η ύφεση επί 6 χρόνια. Τώρα αυτό παίρνει τέλος. Με την ανακεφαλαίωση η ρευστότητα θα αρχίσει να επιστρέφει. Και με την αξιολόγηση που τώρα ολοκληρώνεται από την εταιρεία BlackRock, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι πλέον από τα πιο θωρακισμένα της Ευρώπης. Και ακόμα μέχρι τέλος του χρόνου θα εκταμιευτούν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξαγωγικές εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που ήδη εξασφαλίσαμε ως εργαλείο ρευστότητας και ήδη εξασφαλίζουμε κι άλλα. Επίσης, αλλάζουμε τα κριτήρια του Τηρεσία, ώστε να δοθεί νέα ευκαιρία σε εταιρείες που μπήκαν στον Τηρεσία στις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές της κρίσης. Ήδη πενταπλασιάζεται το όριο των ακάλυπτων επιταγών που οδηγούν την εταιρεία στον Τηρεσία και μειώνεται στο μισό ο χρόνος αποκλεισμού της. Δεύτερον, επιστρέφουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Επί 4 χρόνια το δημόσιο δεν πλήρωνε τους ιδιώτες, αλλά τους ζητούσε εκείνοι να είναι συνεπείς απέναντί του και να πληρώνουν τη φορολογία τους. Το κράτος χρωστούσε σε ιδιώτες πληρωμές τιμολογίων, προμήθειες οργανισμών, εφάπαξ, επιστροφές φόρων. Τώρα ξεπληρώνονται μέσα σε ένα χρόνο 8 δισεκατομμύρια περίπου, όσα το κράτος άφησε απλήρωτα μέσα σε 4 χρόνια. Και αυτό δίνει πολύτιμες ανάσες ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τρίτον, εφαρμόζονται σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει από χρόνια. Μεταρρυθμίσεις που σε άλλες χώρες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Σπάνε καρτέλ, ανοίγουν κλειστά επαγγέλματα. Σπάει και η γραφειοκρατία καθώς και κυκλώματα διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ψηφίστηκε αληθινά επαναστατικός επενδυτικός νόμος που θεσπίζει μία ενιαία αδειοδοτική αρχή και έτσι παρακάμπτουμε χιλιόμετρα γραφειοκρατίας. Ακόμα υποχρεώνει το κράτος να απαντήσει μέσα σε λίγο χρόνο σε κάθε επένδυση, σε κάθε πρόταση επένδυσης, οποιοδήποτε επενδυτή. Αν δεν το κάνει, τότε η πρόταση θεωρείται ότι εγκρίθηκε και ότι μπορεί η επένδυση να ξεκινήσει. Παραμερίζεται έτσι ένα τεράστιο εμπόριο και εμπόδιο που έδιωχνε επιχειρηματίες, έδιωχνε επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Πήγαμε και ένα βήμα πιο πέρα. Για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας θεσπίζεται μια απλή υπεύθυνη δήλωση και ο έλεγχος θα γίνεται από ειδικές πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες που εκείνες θα ελέγχονται από το κράτος. Πέρα από το ξεμπλοκάρισμα των επενδύσεων, αρχίζει να μπαίνει τάξη στα δημόσια νοσοκομεία, όπου το υλικό το πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος 4 και 5 και 6 φορές περισσότερο από ό,τι πλήρωναν τα ξένα νοσοκομεία. Βάλαμε τέλος αυτό. Αρχίζει να μπαίνει τάξη στο σύστημα προμηθειών του δημοσίου. Το πάρτι που γινόταν εκεί το ξέρετε. Τέρμα όλα αυτά. Αρχίζει να μπαίνει τάξη στα ασφαλιστικά ταμεία. Ανακαλύψαμε και κόψαμε δεκάδες χιλιάδες συντάξεις μαϊμού. Βάλαμε τέλος και στο άλλο πάρτι των επιτίδιων που εισέπραταν προνομιακά επιδόματα για αναπηρίες που δεν υπήρχαν. Ολόκληρες περιοχές της χώρας είχαν γεμίσει από ψευτοτυφλούς που έπαιρναν επιδόματα ενώ έβλεπαν καλύτερα από όλους μας. Τέρμα και αυτά. Και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων βγαίνουν πια σε 5 ή 6 μήνες, όχι σε ένα χρόνο ή παραπάνω. Και από τον πρώτο μήνα παίρνουν τη μισή του σύνταξη μέχρι να γίνει εκαθάριση και να πάρουν και τα υπόλοιπα αναδρομικά. Ήδη πάνω από 7.500 νέοι συνταξιούχοι έχουν αρχίσει να πληρώνονται με αυτό το σύστημα. Μπαίνει τάξη και στη δημόσια ασφάλεια. Σιγά σιγά καθαρίζουν τα κέντρα των πόλεων που είχαν καταληφθεί από λαθρομετανάστες. Είχαμε και τους πρώτους μαζικούς επαναπατρισμούς. Για πρώτη φορά εδώ και καιρό συμπληρώσαμε ένα χρόνο στη διάρκεια του οποίου αυτοί που μπήκαν λαθρέα στη χώρα μας είναι πολύ λιγότεροι από εκείνους που έφυγαν οριστικά. Αντιστρέψαμε την τάση. Αλλά και εδώ μένουν πολλά να γίνουν. Θέλω όμως να συγχαρώ και την αστυνομία και το λιμενικό μας σώμα για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν λιγότερα χρήματα από ό,τι στο παρελθόν και όμως κάνουν στο ακέραιο το καθήκον τους. Τους οφείλουμε πολλά και η πολιτεία δεν θα είναι αγνώμων απέναντί τους.